αισθήματο προσφύγας και ο μετανάστης φασιστά. Ο μόνος άρχοντας είναι ο λαός, όχι ο όφλος του έργου στις ορέξεις τους, αλλά ο λαός είναι συνειδητοποιημένος. Όλοι εσείς που είστε μαζί μας. Ξεχάσαμε όλο μας το χθες, ξεχάσαμε όλο μας το χθες. Είμαστε όλοι παρόντες. Νομίζω ότι όλη η μουσική και η καλλιτέχνη είναι ευαισθητοποιημένη και ζητάμε άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, του Προεδρικού Νομοσχεδίου. Και είμαστε εδώ σήμερα για να τραγουδήσουμε και να συμβάλλουμε κι εμείς στον αγώνα και ενάντια στο ΠΔΕΛΤΑ85, αλλά και για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε όλους τους δοκιμαζόμενους από το μεγάλο σεισμό στη Συρία και στην Τουρκία. Τα μπάνια και περιμένουν όσους σε δύσκολους καιρούς ορθημένουν. Είμαστε παιδιά που θέλουμε να σπουδάσουμε χορό, δικαστικά, θέατρο, κινηματογράφο. Να σου δώσω μια να σπάσεις άνθρωπος και αμύριε και να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία. Υποκλίνομαι στην παιδεία τους, στο κουράγιο τους και στο ανυπόταχτο του βλέμματός τους. Αυτά τα παιδιά έρχονται από μια ιστορία μακρινή και θα πάνε πολύ, μα πάρα πολύ μακριά. Και όσοι πιστεύουν πως η νεολαία είναι υποταγμένη, κάνουν λάθος. Η ΓΕΣΕΕ που είναι και τα συνδικάτα, ας πούμε, τα κορυφαία. Η νεολαία είναι εδώ, έχει βλέμμα καθαρό και θα κερδίσει και παίρνει το λαό μαζί. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ. Ήρθα και εγώ να στηρίξω άλλη μια δράση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου για πολύ σημαντικό σκοπό, την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου εκτρώματος και την στήριξή μας στο λαό, στις πληγέντες για τους σεισμούς. Οι λαοί πρέπει να είναι ενωμένοι, αλληλέγγυο ο ένας τον άλλο. Ο μόνος άρχοντας και γίγαντας είναι ο λαός. Καλούς αγώνες. Κύρα καβίνα σταχνική που βρίζεις κάθε ξένο στη λαϊκή στην αγορά, στο τρολεϊ, στο τρένο. Τις μόνησες το παρβά σου που σε πρώταν στις τρύπες του ορυχείου ιστορές στο καραβιό της. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πρωτοφανές. Είμαστε τόσο πολλοί καλλιτέχνες, όχι μόνο απέναντι στο Προεδρικό Διάταγμα και στην απαξίωση των καλλιτεχνικών σπουδών μας και εν γέννη του επαγγέλματός μας, αλλά και να δώσουμε και ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης για τα αδέρφια μας στη Συρία και στην Τουρκία. Είναι πολύ συγκινητικό πραγματικά. Έχουμε ετοιμάσει δρόμενα, κάνουμε καταλήψεις στα υπόλοιπα καλλιτεχνικά όλης της Αττικής, επειδή είμαστε αρκετά. Και συνεχίζουμε για τον αγώνα. Δεν θα σιωπήσουμε μέχρι να αλλάξει όλο αυτό. Σωστοί πολλοί, πολλά χρόνια πριν και άλλοι
σοβαροί επιστήμονες κάνανε τη δικαιοσύνη μία από τις σοβαρότερες αρχές για να μπορέσουν να λειτουργούν οι κοινωνίες σωστά. Είναι άλλη η δικαιοσύνη, αλλά δεν είναι μόνη της. Δίπλα υπάρχει η αλληλεγγύη, υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει αξιοπρέπεια που έλεγε ο προηγούμενος ομιλητής. Κάτι λείπει, η ενσυναίσθηση. Χωρίς αυτό, εξουσίες, αλλά και μέρος της κοινωνίας, λοξοκοιτάνε και λοξοδρομούν. Και ίσως έτσι, λοξοδρομεί τη δημοκρατία πολλές φορές. Αυτός είναι ο ήλιος που ποθούσα να δω. Ο έξω κόσμος βιαστικά μεγαλώνει. Βιάζομαι να πετάξω κι εγώ στον ουρανό. Καλλιτέχνες είναι ο πολιτισμός, είναι η ζωή μας, είναι η μισή ζωή μας. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς πολιτισμό και δεν μπορούν ο κόσμος να μην ασχολείται και να μην σπουδάζει τη μουσική ή ειδοποιεί στις δραματικές σχολές ή οτιδήποτε. Ο πολιτισμός πρέπει να είναι μέσα στη ζωή μας ένα 50%. Να πούμε ότι η συναυλία των Αγανών δύο πολύ σπουδαία σωματεία, το πρώτο Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, Ιστορικό Σωματείο, στο οποίο πρέπει να αναγνωριστούν όλοι οι μουσικοί, και το νεοσύστατο Πανελλήνιο Σωματείο Λέων Τραγουδιστών, στο οποίο έχω την ίδια ιδρυτικό μέλο, που φτιάχτηκε μέσα στην πανδημία και προσπαθεί να εκπροσωπήσει όλο το κλάδο και τα προβλήματά του. Πρέπει να στηρίξουμε τα σωματεία, γιατί δεν γίνεται πολύ σωματεία να κάνουμε καμία άλλη διεκδίκηση. Τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις ηλικίες μέσα στην πόλη της Καλκούτας φράξαν τον δρόμο σε έναν άνθρωπο. Άλλοι σου δέσαν έναν άνθρωπο κι που με βάλιζε. Είναι ουσιαστικά πανκαλλιτεχνικό το αίτημα και το ζήτημα. Και εμείς αυτό που διεκδικούμε σήμερα είναι εργασία με δικαιώματα. Και ερχόμαστε να δώσουμε ένα μήνυμα και σε όλη την κοινωνία που ζητά εργασία με δικαιώματα. Αυτό κάνουν οι καλλιτέχνες, αυτό οφείλουν να κάνουν. Η πόλη μοιάζει γενικώς, τάφος οικογενειακός. Οφείλουμε όλοι και από όλους τους κλάδους να δώσουμε το παρόν σε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις και σε τέτοιου τύπου συγκεντρώσεις, αλλά και γενικότερα στον αγώνα για να αλλάξουν τα πράγματα ριζικά. Όχι μόνο κυβερνητικές αλλαγές, ριζικές αλλαγές θέλουμε. Θέλουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας για αυτό τον αβάσταχτο πόνο που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Εντός ο πόνος του καθένα. Τώρα είμαστε πιο δυνατοί. Ξέρουμε ότι η δύναμή μας είναι η απόφαση των πολλών και η διεκδίκηση από τα κάτω. Η δύναμη για μας είναι τεράστια αλληλεγγύη που δίνεται όλες αυτές τις μέρες και εκφράζεται και σήμερα από όλους όσους καταλαβαίνουν ότι τα αιτήματά μας αφορούν και τους ίδιους, αλλά και όλους αυτούς που ασφιχτιούν στη δική τους ζωή και βλέπουν μία διέξοδο στη διεκδίκηση. Είμαι λέει ο πιο σοφός, γιατί παλεύουμε για το δικαίωμα του ανθρώπου στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό. Αυτούς τους δύο βασικούς πυλώνες συγκρότησης προσωπικότητας του νέου ανθρώπου, που του δίνουν τη δυνατότητα από τη μία να εξηγεί στον κόσμο, απ' την άλλη του δίνουν και την ευαισθησία για να παλεύει να τον αλλάξει. Γι' αυτό είμαστε μαζί σας και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα από κοινού. Σας ευχαριστούμε. Στέλνουνε το κρύο, τι ώρα μοιράζω τα μαρτία.
δεν είναι ούτε ψώνια, ούτε κομπίστες, ούτε διασκεδαστές. Οι Γαλλικές είναι το ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας που βαθύνει τον τρόπο που θα τους πρέπει να πάμε. Και εδώ μάζεψε θάρρος με τη φωνή μου, την ψυχή μου να μοιραστώ. Τη φωνή μου να βρω. Να ψάξει τα μία τη φωνή σας. Εμείς θέλουμε τώρα να υπογραφτεί το κονδύλι, να γίνει αυτό το πανεπιστήμιο, να αποκτήσει τις σπουδές μας αξία, με δικαιώματα, μισθολογικά. Σε αυτή τη χώρα. Και να τους πούμε ότι μπορεί να απαντάνε με καταστολή, όπως έγινε τώρα στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά εδώ ο αγώνας δεν τελειώνει, τώρα ξεκινάει και κλιμακώνεται. Και στέλνουμε την αλληλεγγύη μας στο τούτη τον τελοσυριακό λαό που δοκιμάζονται αυτό το διάστημα. Με σκοτώνει. Με σκοτώνει. Η καρδιά μας χτυπάει σήμερα στην Τουρκία, στη Συρία και δίπλα στους λαούς που αυτή τη στιγμή βασανίζονται και είμαστε περήφανοι βλέποντας αυτές τις εικόνες με το κουμπόι της αλληλεγγύης να καταφτάνει. Όταν οι υπεριαλιστές την ίδια στιγμή από την Αλεξανδρόπολη φόρτωναν όπλα και βόμβες και άλλα τέτοια για να σκοτώνουν τους λαούς, είμαστε περήφανοι. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας, η αλληλεγγύη των λαών. Και πάω να βρω στο παγκό, το συμμορφόμουν αντικών. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα κόμ, να ζω με μπάλα του πικό. Να περπατήσω μια πρωτομαριά. Να μην γίνει αυτή η τελευταία κοινή υπουργική απόφαση που μας εμπέζει το τέλος αυτού του αγώνα. Να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα. Και τα ζητήματα του πολιτισμού αφορούν όλη την κοινωνία. Είναι το μότο που χρησιμοποιούμε πάνω στη Θεσσαλονίκη, όλες οι καλλιτεχνικές σχολές, όλοι οι καλλιτέχνες. Είμαστε όλοι μαζί και πραγματικά τώρα είναι το πιο πρόσφορο έδαφος ώστε να χτιστούν καλά θεμέλια για αυτό που λέμε πολιτισμό. Σε τα αυτιά, όσοι σου τράπουλα σημαδεμένοι. Στους τέσσερις ανέμους σκόρπισαν τα χαρτιά που να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Σήμερα τραγουδάμε και χαιρετίζουμε το σύνολο της κοινωνίας κάτω από την κοινή ανάγκη μιας εργασίας και μιας ζωής με δικαιώματα. Γιατί η τέχνη οφείλει να σε κάνει να σκέφτεσαι. Και όταν ξεκινήσεις να σκέφτεσαι, αρχίζεις και διεκδικείς. Καλή δύναμη σε όλους, αλληλεγγύη στα αδέρφια μας στη Τουρκία και στη Συρία.